Αυλαία έριξε το πρωτάθλημα της πρώτης ποδοσφαιρικής κατηγορίας στη Μεσσηνία με τον Μιλτιάδη να βάζει και επίσημα στην τροπαιοθήκη του μια ακόμη κούπα και πλώρη για τα play-off ανόδου στη Γάμα Εθνική που ξεκινούν σε λίγες ημέρες. Το φετινό πρωτάθλημα είχε αρκετό σασπένς με ομάδες όπως η Μάνη, ο Πάμισος, ο Πανθουριακός και η Κυπαρισία να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ροή του. Την παραμονή τους στο φινάλε πέτυχαν οι ποδοσφαιριστές των Τέλο Άγρα, Σπερχογίας, Ηρακλή Καλαμάτας, Ράχης και Θιέλας Χαρακοπιού. Στον αντίποδα την κατηγορία αποχαιρέτησαν Εθνικός με λίγα και Ολυμπιακός Ανάληψης. Πριν την έναρξη του αγώνα έχουμε την τιμητική πλακέτα από τη διοίκηση του Παμίσου Μεσσίνης, αρχικά προς τον αείμνηστο Ηλία Λοκαρέα, τον Ηλία Σπυρέα και τον Κώστα Αργυρόπουλο, που και οι τρεις έχουν τιμήσει τη φανέλα και έχουν βοηθήσει τόσο και ως τη θέση του παράγοντα των τριών ομάδων και αγαπήθηκαν όσο λίγοι, τόσο από τον Παμίσο Μεσσίνης όσο και από τη Μάνη. Ήταν μια πρωτοβουλία του κυρίου Πετρουλάκη και της διοίκησης. Φάουλ για την Μάνη, τελέστηκε. Η μπάλα σαν δείχτα, γκολ, 1-0. Με απευθείας εκτέλεση φάουλ. 1-0 λοιπόν ανοίγει το σκόρ η ομάδα της Μάνης. Στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Και θέλει να βγει τώρα γρήγορα στην επίθεση. Η ομάδα της Μάνης, ωραία η μπάλα για τον Κουλόπουλο, ο οποίος θα ξεφύγει. Θα μπει μόνο στο απέναντι του Ρακάκη Κουλόπουλος. Η μπάλα σαν δείχτα, γκολ, 2-0. Κερδίσει την πάλα τώρα όμως πάλι ο Κόντο με στην περιοχή, θα μπει από αριστερά. Συνεχίζει ο Κόντο από κοντά. Μεγάλη ευκαιρία και πάλι συνεχίζει τη φάση και τώρα θα μπει η μπάλα σαν αλήθεια. Με διπλή ευκαιρία λοιπόν ο Πάμισος θα μειώσει στο σκόρ με τον εφόπιο ως αλλαγή στο μάτς. Από κοντά και η μπάλα σαν αλήθεια, γκολ. 1-0 για την ανάληψη. Ανοίγει το σκόρ λοιπόν. Οι Ερυθρόλευκοι μετά από τη σέντρα του Χριστόπουλου. Το πέναλτι που έχουν κερδίσει οι γηπεδούχοι. Τώρα θα στηρίξει ο κ. Κομπηδίρης και η μπάλα σαν δίχτυα. Γκολ. 2-0. Η ομάδα λοιπόν του Ολυμπιακού Ανάληψης θα πετύχει το γκολ με τον Τζόνι να χρήζεται ο σκόρερ. Μία στροφή πριν το φινάλε και ο τίτλος της Β' κατηγορίας έχει όπως φαίνεται έναν κάτοχο, αφού η Ομόνια παραμένει αίτητη. Το εισιτήριο φαίνεται πως έχουν ήδη ανανεώσει Λογκά, Αστέρας Αρφαρών, Ατρόμητος Πλατέως και Καλό Νερό. Ενώ άδοξο υποβιβασμό γνωρίζουν οι ομάδες του Νέου Άρη και του Βλαχόπουλου που ακολουθούν την αβία στην τρίτη τοπική κατηγορία. Στην αναμέτρηση της 29ης αγωνιστικής, εντυπωσιακός ο Παναθηναϊκός επικρατώντας με 4-0 τη Στενοσιά. Πάμε στην περιοχή, θα γυρίσει από κοντά και πάρα σαν δίχτυα γκολ. 1-0 για τον Παρθιακό Καλαμάτας. Ανοίγει το σκόρ λοιπόν. Μετά από την παλιά του Ρουσέα. Θα περάσει και η μπάλα σαν δίχτυα γκολ. 2-0. 2-0 θα περάσει το Μανικάκι. Ρουσέας λοιπόν. Η μπάλα σαν δίχτυα της Ενωσιάς. Μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Στο 24ο λεπτό. Αυτό. Κεφαλιά, η μπάλα γκολ! Καταπληκτικό γκολ για τον Παναθηναϊκό Καλαμάτα σε μια ανύποπτη φάση με τον Ρουσέα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Μανικάκη για το 3-0 του Παναθηναϊκού. Ο Ρουσέας λοιπόν, ο Ρουσέας θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Πώς και τι. Δεν έφυγε δε στο σάιντ, απέναντι του Μανικάκη και η μπάλα στα δίχτυα, γκολ! Γκολ ο Πάλιας! 4-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς για την ομάδα του Παναθηναϊκού Καλαμάτας που κλειδώνει τη νίκη στην σημερινή αναμέτρηση. Τρεις οι ομάδες που προβιβάζονται από την Γάμα στην Β' τοπική κατηγορία. ΠΑΟΚΑΣ Προχώματος, Αθλητικός Όμιλος Λαϊκών και Παπαφλέσσας Χώρας σφράγισαν το εισιτήριο της ανόδου. Φινάλε με νίκη για την ομάδα της Δόξας Καλαμάτας που επικράτησε με 0-1 εκτός έδρας του Πατίστα. Πέρασε από όλους. Ωραία για τον Παπα-Νικολόπουλο, ο οποίος έχει χώρο, θα κάνει το σουτ, καταπληκτικό γκολ. Τι έβαλε ο Μέσης Παπα-Νικολόπουλος, 0-1. Και βλέπετε τους κρέφοντες πανηγυρισμούς εδώ με την υπόλοιπη ομάδα. 0-1, καταπληκτικό γκολ πραγματικά. Από τον Παπα-Νικολόπουλο.